με τον Υπουργό Επικρατείας Νίκο Παπά να στέλνει μήνυμα για συνένεση ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία στην Ολομέλεια, ψηφίστηκε επί της αρχής από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο για την επανασύσταση της ΕΡΤ. Υπέρ ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Κατά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ επιφύλαξη εξέφρασαν η Χρυσή Αυγή, το Ποτάμι και το ΚΚΕ. Φυσικά και είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε εδώ και πόσο καιρό, εδώ και μήνες, και κυρίως μετά την εκλογή νέας κυβέρνησης, η οποία ούτως ή άλλως και προεκλογικά, πρωτού γίνει κυβέρνηση, είχε δεσμευτεί πως θα κοιτάξει να σταματήσει το μαύρο στην ΕΡΤ. Πιστεύουμε ότι εάν όλα εξελιχθούν ομαλά, όλοι οι σταθμοί περιφερειακοί της ΕΡΑ θα λειτουργήσουν, όπως και η ΕΡΤ3, κάτι το οποίο πραγματικά ήταν ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα για την Μακεδονία και την Θράκη, που σήγησε σαν τηλεοπτικός σταθμός, και φυσικά να δούμε και πάλι την ΕΡΤ να λειτουργεί. Όχι αυτό το μόρφωμα το σημερινό, η ΕΡΤ, η οποία όχι απλώς δεν προσφέρει τίποτα, αλλά και αποτέλεσε ένα εργαλείο πολιτικής εκμετάλλευσης από την προηγούμενη κυβέρνηση. Κατά την τοποθέτησή του, ο Νίκος Παπάς απάντησε στα σημεία κριτικής των κομμάτων, επισημένοντας ειδικώς στο θέμα του κόστους λειτουργίας της ΕΡΤ ότι αυτό έφτανε τα 300 εκατομμύρια ευρώ, όταν το ανταποδοτικό τέλος ήταν 4,24 ευρώ, με το μισθολογικό κόστος για την τελευταία χρονιά που λειτουργήσε να είναι 83 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπε για την ΕΡΤ, προϋπολογίστηκαν για το 2014 33 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει όμως μια μεγάλη απόκληση που εκτοξεύει τη δαπάνη για αμοιβές και έξοδα προς τρίτους στα 53 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ όμως τίθεται ένα σημαντικό ερώτημα. Πώς ένα δημόσιο μεν κανάλι, αλλά υπό κρατική χρηματοδότηση, μπορεί να σταθεί ανεξάρτητο από την εκάστοτε κυβέρνηση, όταν δέχονται όλα τα ΜΜΕ τέτοια πίεση? Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Εάν θυμάστε και η ΕΡΤ, όταν λειτουργούσε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είχε πλήρη αυτονομία. Δεν είχαμε μεγάλες παρεμβάσεις. Σε τοπικό επίπεδο δεν το συζητάμε καν, δηλαδή σε επίπεδο περιφέρειας. Ό,τι υπήρχε, υπήρχε κάτω στην Αθήνα, που εκεί τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Για πολλούς πολύ διαφορετικά. Πάντως δεν είχαμε μεγάλες κραυγαλές παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις έγιναν τα τελευταία χρόνια, όταν πλέον υπήρχε και η διάθεση να δημιουργηθεί κάτι άλλο από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έκανε αυτά τα οποία έκανε και με τον τρόπο που τα έκανε. Δεν νομίζω να τα ξέχασε κανένας. Το μαύρο, το λεγόμενο μαύρο που μπήκε στην ΕΡΤ. Εξάλλου, ο Υπουργός Επικρατείας εξέφρασε την προσδοκία για στήριξη εκ των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας των ρυθμίσεων στο τηλεοπτικό τοπίο και επίσης του θέματος της μη καταβολής του τέλους χρήσης των συχνοτήτων 2% από τα κανάλια. Ενημέρωσε δε ότι ο ίδιος υπέγραψε για την καταβολή 24 εκατομμυρίων ευρώ από τα κανάλια Εθνικής Εμβέλειας και 16 εκατομμυρίων ευρώ από τα συνδρομητικά κανάλια. Μισθολογικά, όροι εργασίας έχουν τεθεί, θα επιστρέψει στο καθεστώς όπως ήταν? Δεν το γνωρίζουμε αυτό, δεν το γνωρίζουμε. Ακόμη δεν γνωρίζουμε τίποτα σε ό,τι αφορά τα μισθολογικά. Γνωρίζουμε μόνο ότι με την ψήφιση του νομοσχεδίου, την τελική κατάληξη, να το πω έτσι, θα επιστρέψουμε στις εργασίες μας. Αυτό γνωρίζουμε. Λεπτομέρειες άλλες δεν ξέρουμε. Περιμένουμε να μας ενημερώσουν από τα κεντρικά. Αυτό σημαίνει πως η ΕΡΑ Καβάλας θα ξαναβγεί στον αέρα? Σαφώς.